λοιπόν, και εμείς πληρώνουμε. Δεν έχει σημασία πόσο, σημασία έχει ότι πληρώνουμε. Γιατί να δίνουμε στο και ένα ευρώ για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει παράνομα. Και να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Mm-hmm. Γιατί κλείνουμε τα σύνορα, είναι από τη μία το ένα κομμάτι, από την άλλη κάνουμε κλειστά κέντρα. Κλειστά κέντρα. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος παράνομα μέσα στη χώρα, συλλαμβάνεται. Μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα, σε ακατοίκητα νησιά για παράδειγμα, που μπορούν να γίνουν κάλλιστα στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι διαδικασίες απέλασης. Αυτό είναι ίδιο με τον νικητή των εκλογών στην Αυστρία που μίλησε για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δηλαδή, όχι, για σε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Γιατί να είναι στρατόπεδα, γιατί πρέπει δηλαδή, να πηγαίνουμε πάντα στα άκρα και να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι να, λένε, να προσπαθούν να περάσουν μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει. Είναι κλειστά κέντρα. Το κλειστό κέντρο σημαίνει δεν βγαίνει έξω. Ναι, από το να είναι χοτέλ φιλοξενίας όπως είναι. Δεν είναι φυλακή. Μα συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Κάποιος ο οποίος παρανομεί, τι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Να δεχθούμε ότι οι νόμοι είναι νόμοι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι λιγότερο παράνομος ή περισσότερο παράνομος. Κάποιος ο οποίος μπαίνει στη χώρα μας. Είναι παράνομος. Κάποιος που μπαίνει παράνομα στη χώρα προφανώς και είναι παράνομο. Άρα... Δεν το συζητάμε. Άρα τι. Άρα... Θα πάνε σε κατοίκητα νησιά. Τον παράνομο τι τον κάνουμε. Ε? Άρα πρέπει να φυλακιστεί. Τον παράνομο τι τον κάνουμε. Άρα πρέπει να φυλακιστεί. Τον μεταφέρουμε σε κλειστά κέντρα. Έως ότου να γίνει η διαδικασία απέλασής του. Αυτό κάνουμε σε έναν ο οποίος παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυρό κράτος και να λέμε ότι είμαστε ισχυρό κράτος.